Για να πούμε τώρα, να κλείσουμε αυτά τη βαριά πολιτική και όλες αυτές τις αναλύσεις. Νομίζω ότι δώσατε πάρα πολλές απαντήσεις. Γεννηθήκατε στην Πάτρα, έτσι. Ναι. Σας αρέσαν και οι μοτοσυκλέτες. Ναι. Πιστεύατε ότι ξέρατε και ποδόσφαιρο από ό,τι ερώτησα φίλου σα και γνωστού. Άσχετο είμαι, άσχετο. Ναι, δεν είναι. Άσχετο. Το παιδί μόνο κόμμα δεν είναι. Δεν κάνει. Έχει σώμα για τάβλη και τέτοια. Ναι, μετά, ναι, μετά πιστέψατε ότι μπορείτε να παίξετε και μπάσκετ. Ναι, μπασκετάκι, κάτι παίζω. Κάτι παίζετε, ναι, γιατί ξέρατε τα μήλα μικρό μου είπε ένα φίλο σα. Μακριά γαϊδούρα. Μπάρα και τα γνωστά. Με το αθλητισμό δεν τα πήγατε καλά από απόψεω αγωνιστικού χώρου. Μάλιστα ένας πολύ καλός σας φίλος στην Πάτρα, πιστήθιος φίλος σας, που τον είχα πάρει στο τηλέφωνο να τον ρωτήσω για σας, μου είπε ότι είναι πάρα πολύ καλός στον Γκρινιάρη, στο Φιδάκι και στην Τάμα. Είναι σε αυτά τα αθλήματα. Έτσι μου λέγανε. Σας λέγανε στο σχολείο. Ωστόσο όμως είχατε άλλες επιδόσεις πολύ καλύτερες στις επιστήμες σας, γίνατε καθηγητής, τα καταφέρατε και ξαφνικά όλοι πιστεύασαν ότι πάρα πολύ καλός δικηγόρος. Και το λέω τώρα που δεν είστε στην δικηγορία, για να μην παραξηγηθώ. Και ξαφνικά ο Ανδρέας Ολοβέρδος γίνεται πολιτικός. Τι ήταν εκείνο που έκανε κλικ και σας έβγαλε αυτήν την πολύ επιτυχημένη πραγματικά και περιμένα να δουν πολλά από εσάς στον χώρο της επιστήμης, στον χώρο της νομικής. Υπήρξαν άνθρωποι που ελπίζανε ότι πολλά μπορείτε να κάνετε. Δεν ξέρω αν ήμουν καλός. Εν πάση περιπτώσει, το πάλευμα μου άρεσε. Σας λέω τι λένε οι άνθρωποι με τους οποίους μιλήσαμε για εσάς. Είχα μια πορεία. Που γινόταν καλύτερη όσο πέρναγε ο χρόνος, γιατί στην αρχή είχε προβλήματα η πανεπιστημιακή μου σταδιοδρομία. Λόγω της μεγάλης μου ανάμειξης στα πολιτικά στο Πανεπιστήμιο, αυτά είχαν περάσει δεύτερα. Δυστυχώς. Και στα μεταπτυχιακά έπρεπε να ξαναγυρίσουν, ναι. Και εκεί άρχισε η δυσκολία. Στο Βέλγιο κτλ. Εν πάση περιπτώσει. Πηγαίνατε επιτυχίες, αποτυχίες, επιτυχίες, αποτυχίες προχώραγα. Και στο τέλος πήγαινε γρήγορα και καλά. Βγαίναν και τα χρήματα από τη δικηγορία, ήμουν καλά. Ποτέ όμως, κύριε Χατζή, από το πρώτο έτος και μετά, ποτέ. Δεν έπαψε να μου αρέσει η πολιτική περισσότερο από όλα. Από όλα. Ήταν ευλαβή στόχο, έτσι. Δεν ήταν στόχο. Όχι, δεν ήταν στο μυαλό μου. Όχι, όχι. Μ' άρεσε όμως. Του ζήλευα. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και κόμιξ γύρω από την πολιτική τα διάβαζα. Ναι. Μ' άρεσε η πολιτική, οι συμβολισμοί τη και οι απεικονίσει τη. Παρακολουθούσα με του φίλου μου στο Χαβαλέ, μιλάγαμε για μπάλα, για μπάσκετ κτλ. Αλλά μιλάγαμε και για πολιτική. Δηλαδή, πάντα ήταν αυτά τα δύο, ο αθλητισμός και η πολιτική, ήταν τα μεγάλα μου θέματα. Και καμιά φορά και τα βιβλία μου. Έτσι. Δηλαδή, εννοώ ναι. Η ζωή πέραν του επαγγέλματος ή της επιστήμης. Λοιπόν, μ' άρεσε που από το ρόλο του διαιτητή ναι. Της πολιτικής, που είναι ένας συνταγματολόγος, ναι. Μπήκα να παίξω. Έτσι. Δηλαδή, μπήκα στο ρόλο ναι. Των πολιτικών. Και... Υπήρξε κάποιο πρόσωπο που σας επηρέασε αυτό, ο Δημήτρης Τσάτσος. Καθοριστικά. Να πάτε στην πολιτική. Ναι, ναι, ναι. Καθοριστικότατα. Όχι να πάω. Δηλαδή δεν μου παράτατα πήγαινε. Εντάξει, να σας σωθείς. Αλλά μου λέει, δηλαδή ήταν πάντα της λογικής ότι αφού μας αρέσει να βγαίνουμε από την αίθουσα διδασκαλίας, αυτός μου το έχει πει αυτό, ο καθηγητής έξω από την αίθουσα. Και μάλιστα τώρα που τον τιμούν στο Ρέθινο θα μιλήσω με αυτό τον τίτλο, καθηγητής έξω από την αίθουσα. Μου έλεγε μην το σταματήσεις γιατί δεν θα σ' αρέσει η ζωή σου μετά. Μάλιστα. Ναι, του έλεγα. Εσύ, του έλεγα. Εσύ ο θείος ο Τσάτσος, ο πατέρας σου, ήσασταν δεκαθλητές και πολιτικοί και καθηγητές και ποιητές και από εδώ ο Τσαντιμίτης έπαιζε φλάουτο. Εγώ του έλεγα δεν έχω αυτά, αλλά γράφω στα νέα, είμαι καθηγητής, είμαι δικηγόρος, δεν τα προλαβαίνω, τι να κόψω. Ό,τι κόψεις θα είσαι δυστυχής. Κάντα όλα. Έτσι, ναι. Και από εκεί όταν ήρθε η ώρα της πολιτικής, με την πρόταση Σιμίτη, απήντησα επιπόλαια ενδεχομένως, ναι αμέσως. Καλά, επιπόλαια δεν το κάνατε. Όχι, ναι αμέσως. Ήταν ήδη όταν με η ποσοτική συσσόρευση για να έρθει η ποιοτική αλλαγή που λέτε εσείς οι μαρξιστές. Ναι, όταν, ακριβώς. Όταν με ρώτησε ο Βασίλης ο Σκουρής, υπηρεσιακός υπουργός εσωτερικών, εγώ διορίστηκα γενικός γραμματέας τότε και έμεινα 9 μήνες, μου λέει εσύ τι κάνεις. Αφήνεις αυτά που κάνουμε τώρα, έρχεσαι εδώ. Τι κάνεις, μου λέει, εγώ ήρθα για ένα μήνα. Τι κάνεις. Το σκέφτηκες, βεβαίως του λέω. Δεν το είχα σκεφτεί. Όχι. Ήταν αυθόρμητο, μ' άρεσε. Έτσι. Σας βγήκε μέσα στην ψυχή σας. Τώρα όλα αυτά. Υπάρχουν στιγμές που λέω ότι είναι αυτό που έκανα. Ναι, εντάξει. Είναι, εντάξει, καλά πάτε τώρα. Δεν έχετε, μην έχετε πάρα πολύ. Είναι στιγμές γύρω από τα οικονομικά. Εντάξει, εκεί. Και στιγμές γύρω από τη βρωμιά. Ναι, που υπάρχει. Ναι. Διακομματική, κύριε Ναι, δεν υπάρχουν χρώματα σε αυτά. Και αυτά στεναχωρούν. Όχι από την έξαρση της εντιμότητας που δεν αντέχει. Όχι, όχι. Έλληνα είμαι. Έτσι. Ναι, σαν άνθρωπο, σαν ψυχή, σαν προσωπικότητα. Η βρωμιά μας σε βαράει μπουνιά. Ναι, ναι. Έτσι.
Εγώ πραγματικά. Είναι δύσκολο. Δικαιολογώ όλα αυτά που μου είπατε και τις απαντήσεις που μου δώσατε. Η κακία των ανθρώπων στον χώρο της πολιτικής, έτσι. Ναι. Τώρα θα κάνω ένα τελευταίο ερώτημα. Πώς κακία, είναι... κύριε Χατζή, χωρίς λόγο. Το ανέκδοτο με το Σκορπιό και το Βάτραχο. Και το Βάτραχο. Ναι, ναι. Η διά μου το λέτε τόσες φορές, πρέπει να έχετε περάσει πολλά. Είναι δύσκολα, σας λέω. Ρωτήστε τους συναδέλφους μου στον Πασόκ και σε άλλες παραταξίες το πού. Μου λένε. Ναι. Τώρα είπα ότι όλα πραγματικά. Τα ερωτήματα τα απαντήσατε, δώσατε σαφείς απαντήσεις. Ανεξάρτητα αν κάποιοι από αυτούς που μας ακούνε συμφωνούν ή όχι, δεν έχει καμία σημασία. Αυτή είναι η δημοκρατία, καλή ή κακή, αυτή είναι. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω εγώ, ένας μορφωμένος άνθρωπος, και μάλιστα από την Πάτρα, έτσι, μια πόλη με υψηλό επίπεδο ας πούμε, και πολιτισμού. Θα και πείτε μια τέτοια. Καταντήσατε σε με τον Ολυμπιακό, δηλαδή. Όχι, σα το αποδίδω. 11 στα 12, κύριε Χατζή, με στη χαρά. Εσείς που δεν το πήρατε ένα στα 12, πώς είναι κύριε Χατζή, εσείς που είστε σοβαρός. Και η Μάντσεστερ και η Λίβερπουλ, πολλά χρόνια έχω να πάρουμε τα είστε Μάντσεστερ και η Λίβερπουλ. Σας λέω παραδείγματα για μεγάλων ομάδων. Η Μπαρσελόνα δεν πήρε το πρωτάθλημα. Και η Μπαρσελόνα, έτσι κύριε Χατζή. Δηλαδή Μπαρσελόνα, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ, Παναθηναϊκός. Ωραία. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ειλικρινής, έντιμη ομάδα. Πώς μπλέξατε με τον Ολυμπιακό αυτό που μπορείτε. Ποιος σας έκανε Ολυμπιακάκια. Αυτό μπορεί να μου το πείτε. Έχει μεγάλη εγώ σημασία. Και ο συνάδελφός μου στο Πολυτεχνείο, στο Μετσόβιο, ο Κωστάκης ο Σπυλιόπουλος. Ναι. Με σπασμένο πόδι ο Κωστάκης 3-4 ετών και η μαμά του. Και εγώ δίπλα άλλα τόσα, 3-4 κτλ. Ακούγαμε ράδιο. Τι ναι. Ακούγαμε, δεν καταλαβαίναμε τίποτα. Παίζαμε. Ναι. Και λέει Ολυμπιακός Άρης 3-1. Ναι. Υπέρ του Ολυμπιακού. Ναι. Λέει ο Κωστάκης, μαμά, το υπέρ τι είναι. Ναι. Αυτό είναι η πρώτη στιγμή που θυμάμαι τη λέξη Ολυμπιακός. Η πρώτη στιγμή που. Και μετά συγγενείς. Μετά το πάθατε έτσι πιο έντονο αυτό. Τώρα το γιο μου που είναι 3,5 τον πήρα στη Φιέστα. Ναι. Το παιδάκι δεν είναι. Είναι αυτά που μπορεί να πάθει ένα παιδί από μικρό, τα τραύματα ναι. Που λέμε. Ναι. Αλλά μόλις είδε τα πυροτεχνήματα στο τέλος κ. Χατζή ναι. Που δεν έχει δει το δικό σας παιδί. Ναι. Παρά μία φορά τα 12 χρόνια. Μου λέει μπαμπά. Πω, πω, μου λέει Ολυμπιακός. Mm. Αυτά μου λέει τα πυροτεχνήματα, ξέρεις, μου λέει τι είναι. Λέει, είναι δράκι, μου λέει. κάτω από τον καζό. Ναι. Με το παιδί μου τώρα, από εκείνη τη μέρα που είδε στο Καρισκάκι. Είναι αυτά που λέμε καμιά φορά: οι γονείς τραυματίζουν ψυχικά τα παιδιά τους. Το καταλαβαίνω. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Εγώ ευχαριστώ. Και λογαριασμό όλων αυτών των ανθρώπων που μας βλέπουν σε όλο τον κόσμο, έξω από την Ελλάδα δηλαδή, Έλληνες. Που έχουν περάσει πολλές αγωνίες και αυτοί, ξέρετε, και που πήγαν σε αυτές τις χώρες. Αυτοί αγαπάνε την Ελλάδα πιο πολύ από εμάς. Είναι βέβαιο αυτό. Και καλύτεροι Έλληνες. Και έχει αποδειχτεί. Και χαίρομαι που καλύτεροι Έλληνες γιατί προσαρμόζονται στους κανόνες των χωρών τους. Το ξέρω. Ενώ εδώ εμείς δεν προσαρμοζόμαστε στους δικούς μας κανόνες. Αφού πρώτη η πολιτική λέτε ότι δεν εφαρμοστεί ο νόμος, τον οποίο ψηφίζει η Βουλή των Ελλήνων. Είτε το ένα κόμμα είναι στην εξουσία, είτε το άλλο. Η δημαγωγία διαμέσου του νόμου που ψηφίζουν. Σας ευχαριστώ. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.